όλοι μας είμαστε, έτσι τουλάχιστον μας θέλει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε οικοδόμοι της ζωής. Όλοι μας θέλουμε να χτίσουμε τη ζωή μας, να φτιάξουμε το μέλλον μας. Γι' αυτό και προσπαθείτε και προσπαθούμε ο καθένας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο μέλλον. Αλλά το θέμα, παιδιά, είναι τι οικοδόμοι είμαστε, τι οικοδομή ετοιμάζουμε, πώς θα τη χτίσουμε, πού θα τη χτίσουμε, τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα της ζωής μας. Τι γνώμη έχετε εσείς για τη δική σας ζωή? Πού θα χτίσετε αυτό το οικοδόμημα? Στην άμμο ή σε στερεό έδαφος? Ο Χριστός μας, παιδιά, είπε ότι δεν χτίζομαι στην άμμο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο. Το οικοδόμημα πρέπει να έχει γερά θεμέλια. Και στην άμμο δεν μπορούμε να χτίσουμε σπίτι. Γιατί μία θύελλα, μία καταιγίδα, ένας τυφώνας, ένας σεισμός μπορεί να το σαρώσει. Αλλά πού χτίζουμε τότε, παιδιά, το οικοδόμημα? Σε στερεό έδαφος. Σε έδαφος που να είναι άσυστο. Γι' αυτό όταν πρόκειται να χτιστεί ένα οικοδόμημα, και μάλιστα μεγάλο, ή ένας ουρανοξύστης, τότε οι ειδικοί επιστήμονες εξετάζουν τη στερεότητα του εδάφους. Και είναι βασικός όρος. Το σπίτι δεν κρίνεται από τα μπαλκόνια, ούτε από τα ωραία σαλόνια, ούτε και από την εξωτερική εμφάνιση, την εντυπωσιακή. Αλλά το οικοδόμημα κρίνεται από τα θεμέλια που έχει. Πηγαίνουμε να αγοράσουμε μια πολυκατοικία, μια οικοδομή. Και ο μηχανικός, ο δικός μας που το αναθέσαμε να ερευνήσει το πρόβλημα, ψάχνει να βρει το φάκελο στην πολυοδομία για να δει τον οπλισμό, για να διαπιστώσει τη στερεότητα της οικοδομής. Γιατί, όπως ξέρετε, σήμερα οι άδειες που δίδονται από την πολυοδομία δίδονται με υψηλό συντελεστή. Δηλαδή, δίδονται με 12 συντελεστή, ούτως ώστε είναι ισχυρή η οικοδομή όταν έχει οπλισμό και γερά θεμέλια. Εξετάζεται λοιπόν το θεμέλιο που δεν φαίνεται, ερευνώνται τα χαρτιά και εφόσον ο μηχανικός μας δώσει το πράσινο, λέμε προχωρούμε στην αγορά. Αν όμως ο μηχανικός μας πει δεν βλέπω την οικοδομή στερεή, και ενθυμίστε στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης, έπεσε μια πολυκατοικία, η απληστία των ανθρώπων μετέβαλε κάποιους χώρους που μέσα στο φάκελο υπήρχαν για διαφορετικό σκοπό, και κόψαμε κάπου εκεί στη βάση της οικοδομής
ένα δοκάρι για να το χρησιμοποιήσουμε για άλλο σκοπό. Και αυτό ήταν αφορμή να καταρρεύσει στο σεισμό της Θεσσαλονίκης που είχε γίνει προετών, να καταρρεύσει ολόκληρο η πολυκατοικία. Αλλά για να χτίσουμε ένα οικοδόμημα, παιδιά, και αν θέλουμε να το υψώσουμε, πρέπει τι να κάνουμε? Να σκάψουμε βαθιά. Όσο πιο βαθιά σκάβεις τα θεμέλια, τόσο πιο ψηλά μπορείς να στήσεις, να ανεβάσεις την οικοδομή. Αλλά ξέρετε, μια οικοδομή που αναφέρεται στην ιστορία της γραφής είναι αυτή που άρχισε και δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έφτασε στο τέρμα. Είναι η γνωστή οικοδομή, ο πύργος της Βαβέλ. Ο άνθρωπος ενόμισε ότι μπορεί με τη δύναμή του και χωρίς Θεό να φτιάξει ένα πύργο που θα στηρίζεται στη γη και θα φτάνει στον ουρανό. Και ο πύργος αυτός που ήταν δημιούργημα της υπερηφανίας του ανθρώπου έμεινε ημιτελής, διότι επήλθε σύγχυσης γλωσσών και δεν μπορούσαν οι οικοδόμοι να συνοηθούν με τους εργάτες για τη μεταφορά των υλικών. Και είναι γνωστό ότι ο πύργος της Βαβέλ αποτελεί ένα προκλητικό δημιούργημα του ανθρώπου που στήθηκε μεν, αλλά ποτέ δεν τελείωσε. Κατέρευσε και εξαφανίστηκε από προσώπου της γης. Μήπως, παιδιά, και εμείς κτίζουμε τον πύργο της Βαβέλ στη δική μας τη ζωή? Μήπως χτίζουμε πάνω στην άμμο? Μήπως δεν μπορέσαμε να βρούμε καλό μηχανικό να μας κάνει καλά σχέδια? Αλήθεια, τι σχεδιάζετε για τη ζωή σας? Πού θα χτίσετε? Το μέλλον, το παλάτι της ευτυχίας σας, παιδιά, που θα το χτίσετε? Στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχουμε μια μεγάλη ακολουθία που είναι ποιητής αυτής της ακολουθίας ο Άγιος Ανδρέας, ο Επίσκοπος Κρήτης, και εκεί, παιδιά, έχει ένα κατανεκτικότατο κανόνα, ο μεγάλος κανόνας όπως λέμε, και λέει σε ένα από τα τροπάρια: «Στερέωσον, Κύριε, επί την πέτρα των εντολών σου, σαλευθήσαν την καρδία μου, γιατί εσύ είσαι ο μόνος Άγιος και Κύριος». Πού θα στερεώσουμε την καρδιά μας? Είμαστε οικοδόμοι. Και προσέξτε ποιο θα είναι το σχέδιο, ποια θα είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε την οικοδομή μας. Γιατί? Διότι, παιδιά, υπάρχει κίνδυνος να χτίσουμε πάνω στα ερείπια, να χρησιμοποιήσουμε υλικά άχρηστα. Και ξέρετε, πολλές φορές οι εργολάβοι, για να κερδίσουν περισσότερα, άλλα συμφωνήσαμε υλικά να βάλουν και άλλα αυτοί χρησιμοποιούν. Πρέπει όλη η δομή της οικοδομής να είναι με εκλεκτά υλικά πρώτης ποιότητος, να έχει η οικοδομή τον οπλισμό τον απαραίτητο
γιατί αντί να βάλουμε σίδερα 20 ή και μεγαλύτερα, βάζουμε 10. Οπότε σε ένα σεισμό, σε μια θύελλα, καταραίουν όλα και το τσιμέντο γίνεται σκόνη. Είχαμε και στην Αθήνα εκεί ένα εργοστάσιο που στήχησε τη ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί τα υλικά ήταν αλλοιωμένα, ο οπλισμός ήταν, ο οπλισμός δηλαδή είναι τα σίδερα. Βάζουν καμιά φορά τον οπλισμό, περνάει ο μηχανικός, επιθεωρεί τα σίδερα το βράδυ και το πρωί που ρίχνουν το τσιμέντο, τα σίδερα τα περισσότερα έχουν αφαιρεθεί για να κερδίσουν. Και ενώ είμαστε μία σεισμόπληκτος χώρα, παρά το γεγονός ότι το κράτος αναλαμβάνει τις ευθύνες του και είναι αυστηρό στην κατασκευή των οικοδομών, χτίζουμε το οικοδόμημά μας. Σύ η Πέτρος και επιτάφτη τη Πέτρα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πηλιάδου ου κατησχίσουν αυτής. Ο Πέτρος έκανε μια ομολογία. Τι γνώμη έχετε για μένα? Τι γνώμη έχετε, παιδιά, για τον Χριστό? Πού τον έχετε? Πού τον τοποθετήσατε? Πάνω από το κεφάλι σας? Δίπλα σας? Κοντά σας? Πίσω? Ο Χριστός είναι, παιδιά, ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής μας. Αν δεν θεμελιώσουμε, παιδιά μου, σας το λέω με όλο τον πόνο της ψυχής μου, ή αν δεν θεμελιώσουμε το οικοδόμημά μας πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο το Χριστό, ή αν δεν στερεώσουμε το οικοδόμημά μας πάνω στον άσυστο βράχο του Γολγοθά, χτίζομαι στα ερείπια. Χτίζομαι, παιδιά, πάνω στα ερείπια. Σαθρό το οικοδόμημα. Ο Χριστός μας έδωσε τα υλικά και μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία της οικοδομής, ώστε να έχουμε θωρακίσει την οικοδομή μας, τη ζωή μας, την καρδιά μας, το μέλλον μας, τη σωτηρία της ψυχής μας. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη η σκεφαλήν γωνίες. Το Χριστό οι οικοδομούντες τον πέταξαν στα τάρταρα του Άδου. Αλλά αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος, εγεννήθη η σκεφαλή γωνίας, ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας μας και είναι η βάση και το δικού μας οικοδομήματος. Μόνο, παιδιά, αν χτίσουμε ζωή με Χριστό, χτίζουμε οικοδόμημα πάνω σε γερά θεμέλια. Πού τον έχουμε, παιδιά? Μας έδωσε, επαναλαμβάνω, που τον έχουμε το Χριστό. Μας έδωσε όλα τα οικοδομήσιμα υλικά. Δεν χτίζουμε στα καλάμια, δεν χτίζουμε στα ερείπια, δεν χτίζουμε στα καλάσματα, αλλά χτίζουμε με τα εκλεκτότερα υλικά που παρέχει μόνον ο Χριστός. Τη ζωή μας τη θεμελιώνουμε στις αξίες της ζωής. Τη ζωή μας τη θεμελιώνουμε σε αυτόν που είναι η πέτρα, η άσυστη. Και αν δεν χτίσουμε σε αυτό το έδαφος, με αυτά τα υλικά που μας δίνει, παιδιά, ο Χριστός, τότε το οικοδόμημά μας θα είναι ετοιμόρροπο. Και βασικό στοιχείο της οικοδομής μας είναι η πίστης, για την οποία ακούμε
πολλές φορές. Ναι. Άμα τον Χριστό τον έχεις πετάξει και τον έχεις στείλει εξορία, τον έβγαλες από τη σκέψη σου, τον έβγαλες από το νου σου, τον έβγαλες από τη γλώσσα σου, τον έβγαλες από την καρδιά σου, τον έστειλες στο περιθώριο της εξορίας, τότε τι νόημα έχει η δική σου η ζωή και η δική μου και όλων μας? Ο Χριστός νομοθετεί, μας δίνει τα δοκάρια της οικοδομής. Ο Χριστός θεσμοθετεί, ο Χριστός χαράσει γραμμή πλεύσεως. Ο Χριστός μας δίδει το νόημα της ζωής, τον προορισμό του ανθρώπου. Γιατί ήρθαμε εδώ, να γλεντήσουμε, να διασκεδάσουμε, να κάψουμε την ψυχή μας? Γιατί ήρθαμε? Έχουμε κανένα σκοπό? Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Ο Χριστός μας το λέγει. Ήρθαμε και βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Έπλασα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλνω. Παραγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνουσα σε αυτόν. Έπλασες, λέει, Θεέ μου, τον άνθρωπο κατώτερο από τους αγγέλους, ανώτερο από όλη την άλλη πλάση. Και οφείλει ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση στο αγαθό να γίνει αμετακίνητος στο κακό και να φτάσει στην τελειότητα και στη θέωση. Εδώ θα αγωνιστούμε, εδώ θα παλέψουμε. Γιατί έρχονται θύελλες, έρχονται πειρασμοί, έρχονται θλίψεις, έρχονται δοκιμασίες, έρχονται αποτυχίες. Πού θα στηριχθούμε? Ποιος θα μας βοηθήσει? Ποιος θα μας στηρίξει? Ποιος θα μας χαρίσει, παιδιά, την ελπίδα? Και ποιος θα μας δωρακίσει με τη χάρη του Θεού, ώστε στον αγώνα μας αυτόν να εξέλθουμε νικητέ? Αν δεν χτίσουμε το οικοδόμημα της ζωής μας, παιδιά, με τα εκλεκτά της αγάπης. Και όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε αγαπόλογα. Αγάπη ίσον θυσία. Αληθινή αγάπη ίσον θυσία. Αγαπάς τον Θεό, θα κάνεις θυσίες. Αγαπάς τον αδελφό, θα κάνεις θυσίες. Αγαπάς την πατρίδα, θα κάνεις θυσίες. Έλειψε η αγάπη. Δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Πίστη ακράνδα δίνει και ακλόνητη. Όχι τι λέει ο Α και ο Β πολιτικάντης. Όχι τι λέει ο Α και ο Β θεατρίνος της απαιστείας. Όχι τι λένε οι άνθρωποι. Τι λέγει ο Θεός? Τι παραγγέλει ο Θεός? Τάδε λέγει Κύριος. Τάδε λέγει Κύριος Σαββαώθ. Και οι προφήτες και οι Απόστολοι και αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας άνοιξε το δρόμο της ζωής. Να ζούμε μέσα στο φως, όχι παιδιά στο σκοτάδι. Τα υλικά που θα οικοδομήσουμε το παλάτι της ευτυχίας μας είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά πώς να πάρουμε από το Ευαγγέλιο αυτά τα υλικά, αφού το Ευαγγέλιο το αγνοούμε, το περιφρονούμε? Μα το λέει το Ευαγγέλιο. Το είπε ο Χριστός. Δεν το δέχεται η απιστία, δεν το δέχεται η αθελία, δεν το δέχεται ο ελισμός, δεν το δέχεται ο σάπιος και βρώμικος αυτός κόσμος. Εμείς θα κρατήσουμε το Ευαγγέλιο μας ως βάση και πηξίδα της ζωής μας. Ψάξτε, παιδιά, λίγο τον εαυτό σας να δείτε. Και όλοι να ψαχτούμε για να δούμε πόσο στη ζωή μας βάλαμε το Χριστό, πόσο στη ζωή μας βάλαμε το Ευαγγέλιο Του, τη διδασκαλία Του. Περιφρονημένο το Ευαγγέλιο,
σκονισμένο το Ευαγγέλιο, αγνοημένο το Ευαγγέλιο, και θα γευθούμε όλους τους καρπούς της ανομίας μας και θα πιούμε μέχρι τελευταίας σταγόνας το γλυκάδι της αμαρτίας, αλλά θα είναι στυφό, οδυνηρό και θανατηφόρο. Και έρχονται οι πειρασμοί, παιδιά. Ζείτε, βλέπετε τι έγινε η κοινωνία. Το αντιλαμβάνεστε? Έχει ανατροπή των πάντων. Η αλήθεια διώκεται. Το Ευαγγέλιο περιφρονείται. Ποιος μπορεί να νομοθετεί αντίθετα από τους νόμους του Ευαγγελίου? Ποιος έδωσε σε αυτούς την εξουσία να έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο του Θεού? Ποιος έδωκε το δικαίωμα σε αυτούς να απομακρύνουν το λαό από τον νόμο του Θεού και από την αλήθεια του Ευαγγελίου? Ποιος τους χάρισε αυτή, ποιος τους εμπιστεύτηκε? Ούτε ο λαός μας εξουσιοδότησε κανένα πολιτικό άνδρα να τοποθετούνται και κόντρα και αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Έχουμε την απέτηση να σεβαστούν τα πιστεύματα του ελληνικού λαού, τις παραδόσεις, τις αξίες της πίστεώς μας και το σύνταγμα της Ελλάδος που έφτιαξαν εκείνοι που έχησαν το αίμα τους και ελευθέρωσαν την πατρίδα και φτιάξανε κράτος, φτιάξανε ένα σύνταγμα που αναφέρεται στο όνομα της Αγίας Ομουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Ποιος είναι αυτός ο νάνος που τολμάει να αντισταθεί στο μεγάλο νομοθέτη της ανθρωπότητος που μας έφερε το μήνυμα της λυτρώσεως, που μας άνοιξε τις πύλες της ενιότητος και μας έδωσε τη δυνατότητα να βλέπουμε τον ουρανό και να περιφρονούμε τα σκύβαλα και το χώμα και τη λάσπη και τη βρωμιά της γης? Και εμείς είμαστε χριστιανοί όλοι μας. Και εμείς οι παπάδες ακόμα περισσότερο χριστιανοί. Και εσείς τα χριστιανόπουλα βεβαίως ακολουθάτε εκεί το σειρμό. Παιδιά, πόσο μπόρεσα να αποσπάσω την προσοχή σας και κατά πόσο βρήκε ανταπόκριση αυτό το σύντομο μήνυμα που σας δίνω απόψε. Παιδιά, η ζωή δεν είναι γλέντι, δεν είναι διασκέδαση. Είναι αγώνας, είναι μάχη. Και να ξέρετε, για να εξέλθετε, παιδιά, στη ζωή σας, χωρίς στο μεγάλο ταξίδι, χωρίς ευώδια, θα αρχίσετε να λυγίζετε και στις πρώτες θύελες και τις καταιγίδες. Θα μπείτε στη ζωή. Τώρα τη γλεντάτε τη ζωή. Διασκεδάζετε. Τα έχετε όλα. Δεν σας λείπει τίποτε. Όλα στη διάθεσή σας. Αλλά δεν έχετε το δικαίωμα, παιδιά, να καταστρέψετε το οικοδόμημα της ζωής σας. Δεν έχετε το δικαίωμα να κάψετε την ψυχή σας. Δεν έχετε το δικαίωμα να συγκρουστείτε με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Είναι σκληρών προσκέντρα να λακτίζομαι. Είναι γροθιές στα καρφιά. Έχουμε προορισμό, έχουμε στόχο στη ζωή μας. Θα γίνετε αύριο υπεύθυνα πρόσωπα, θα πάρετε υπεύθυνες θέσεις και θα βλέπετε, θα σας πιέζει κάποιος προϊστάμενος να βάλετε μια υπογραφή και η συνείδησή σας θα διαμαρτύρεται και θα λέτε, μα πώς θα τη βάλω αυτή την υπογραφή? Δεν θέλω να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο ανοσιούργημα, σε μια τέτοια αδικία, σε μια τέτοια απάτη. Και ακόμη θα δημιουργήσετε οικογένειες, θα δεσεδέστε τη ζωή σας με έναν άνθρωπο που θα συμπορευτείτε και θα δείτε πόσα προβλήματα θα αντιμετωπίσετε. Πού θα κουμπίσετε τότε? Πού θα στηριχθείτε? Ποιος θα σας παρέχει όλα αυτά του κόσμου? Οι απατηλές υποσχέσεις είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι ο κόσμος, ο απατηλός κόσμος,
Ο κόσμος της φθοράς και της ύψιος δεν έχει τίποτα να, να σας προσφέρει πέρα από τις ειδονές και τις απολαύσεις, οι οποίες στο τέλος μας οδηγούν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Και όταν οι θύελλες ξεσπούν, θα είσαστε θωρακισμένες. Όταν έχετε πίστη, όταν έχετε αγάπη, όταν έχετε καθαρότητα ζωής, όταν έχετε φλογερό ζήλο για να φτιάξετε ένα σπίτι όμορφο, μια οικογένεια ωραία, να ζήσουμε μέσα σε ένα καινούργιο κόσμο, τότε θα δείτε πόσο αξίζει αυτός ο αγώνας και πώς δεν είσαστε στους αποτυχημένους ανθρώπους, αλλά είσαστε στα παιδιά εκείνα που επέλεξαν τα καλύτερα υλικά να χτίσουν την οικοδομή, το παλάτι της ευτυχίας, μέσα στο οποίο η ψυχή μας και ο Θεός μας θα επικοινωνούν, θα συγκατοικούν και εμείς θα απολαμβάνουμε τη γλυκύτητα του Παραδείσου πριν ακόμη φύγουμε από τον κόσμο αυτό.